και τον White πάνω του, που στο Μιλάνο πέρσι δεν τα πουλ κατάφερε. Εδώ καταπληκτική κατεβάζει μπάλα. Χάσιμο αλλαγή κατοχής Παπαπέτρου, αρχηγός. Ωραία πάσα, μακρινό το σουτ, οδική πορεία. Καλό σουτέρ, πολύ καλό σουτέρ. Δυνατό παιδί, καλό σουτέρ, γρήγορος. Αν τον αφήσει θα σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Φλότερα από τα 3 μέτρα με τον ψηλό. Παπαπέτρου χαμηλά, σκαστή. Παπαγιάννης δεξιό, χούκα από κοντά είναι μέσα. 2 χρόνια στη Βίρτους. Εδώ είναι ο Παπαγιάννης με αντίπαλο τον Τζόουστ. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ελευθερία τον προπονητή του να σουτάρει από μακριά. Και Παπαπέτρου αστοχή. White. White. Ευστοχή. Κάτι ο οποίος μικρός είχε γίνει και All American. Ναι. Φώστερ προστατεύει πολύ έξυπνα την μπάλα με το. Από μακριά, μέσα στη εκτέλεση από τον Μάρβιν Τζόουνς, από τον Γκάντι, Παπαπέτρου, μέσα καλάθι και φάουλ. Νομίζω, εντάξει, αν μη τι άλλο. Δοκιμασμένο παιδί. Ενώ πιέζω Παναθηναϊκός. Ναι. Πέντε γουέι απέναντι στο ψηλό, καταπληκτικό. Γκάντι, είναι πολύ γρήγορος στις πάσες του, βλέπει γήπεδο κατευθείαν, μακρινό σουτ, είναι μέσα. Άμαντα στη νίκη. Εδώ στην Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο βετεράνος. Εδώ καταπληκτική πάσα στον Γκρέι. Με ταμπλό αποφεύγει. Απορρίπτει και αυτό από μια μέτρια σεζόν στο Μιλάνο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εμφανιστεί εδώ ο Νέντοβιτς. Καταπληκτική από τον Πέντεγουέι. Γκρέι με αντίπαλο τον Όγκουστ. Γκρέι στη γωνία είναι μέσα. Αυτό και ο Βοροντσέβιτς ήταν οι παράπρευρες απώλειες από τη μείωση του μπάτζετ. Άρνετς μέσα. Του Περιστερίου. Μακρινό σουτ από τον Νέντοβιτς μέσα. Από εκεί πέρα την πρώτη επίθεση την παίρνει ο Νέντοβιτς που έχει τώρα την μπάλα. Νέντοβιτς από μακριά πάντα περίπου για το ημίχρονο. Καράμπελας, Σαλούστρος, Πέτεγουέι στην περιφέρεια. Σκορδίλης, μικρό μάσιμο. Από τα σκριν ο Σανλός με κοντύτερο αντίπαλο, πολύ κοντύτερο. Είναι κινητικό στο dub team, ανταπεξέρχεται ωραία, Όγκουστ. Από κοντά ήταν σχεδόν σίγουρο στην επιλογή του Σκουρτόπουλου. Σκορδίλης αστοχή, έρχεται ο Άρνετς. Νέντοβιτς το 24-26. Το heads out. Νέντοβιτς μέσα. Άρνετς. Καράμπελας. Και ψηλό αντίπαλο. Προλαβαίνει ο Κασελάκη. Διαμαντίδη και τα λοιπά. Παπαλουκά, Σπανούλη. Ζήση δεν είχαμε. Μπέλτιν. Την μπάλα στο δεξί, Χούκμε. Πέντιλ. Εδώ θα χαμηλώσει ο Άρλετς και υπάρχει φάουλ με το σώμα. Παναθηναϊκός ακολούθησε. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δοκιμάζουμε προπονητές, λογικό είναι. Καλό overplay από τον Μποχορίδη. Γκάντι, αντίπαλο τον Τζάκσον. Ο σπρώχνει και λίγο. Του Γκάντι. 88 Προμηθέας στην ΑΕΚ. Περιμένει ήδη αύριο στον τελικό τον Νίκτολα, άλλο τριπέκτη. Και ένα κλασικό άθο. Πιάσιμο. Ένα καινούριο project. Φιλόδοξο. Θα έλεγα. Μπάσκετ. Σίγουρα το έχει. Είναι στι πλάτε αλλωνών. Τώρα θα ορίσουμε ότι μπορεί να πούμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Θα δούμε. Κάντε. Φώστερ, ψηλό, δυνατό διάρρη μέσα. Ο οποίος ήταν αποτελεσματικός στο πρώτο δεκάλεπτο που χρησιμοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα ο Βόβαρας μίλησε πολύ ώρα με τον Σάντρος. Θέλει να τον βάλει μέσα στο κλίμα για τα καλά. Του Περιστερίου που πολλές φορές το έχουμε πει, αλλά δεν κουράζομαι να το λέω ότι η ζωή του, αν ήταν στα Αμερική, θα είχε γίνει ταινία. Σάντρος, εναντίον όλων φάου. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία της μπάλας σε μπόκια, σε ύψος. Ναι, ναι. Φαίνεται περισσότερο θα να πει η ατομική προσπάθεια. Υπάρχει ένα δίδυμο αυτή τη στιγμή. Άλλο ενδιαφέρον και το Σάντρος φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρητικά ο ψηλότερος των τριών είναι στον Άσο. Πορεία στο σκορ έχει αλλάξει 11 φορές. Και πού ακόμα. Είναι ενδεικτικό. Το πρώτο του τίποτα στο παιχνίδι. Πέντε γουέ που έχει επιστρέψει. Jones. Βασιλόπουλος κλέβει ο Μίτογλου. Φεύγει προς το καλάθι. Και εκεί δεν έχει αντίπαλο να σπέκ. Ήταν η πνευματική αμυντική ανισορροπία του Βασιλόπουλου. Είχε στο μυαλό του την μπάσα, στο σημείο εκείνη. Ξέρω πεντάρι θα ήταν. Γιάννης ακούμε.
Λοιπόν. Playmakers. 25 δευτερόλεπτα απομένουν μετά τις βολές του Jones. Η μπάλα στα χέρια του Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς. Κακή. Πάσα και ο Νέντοβιτς καλάθι και φάση. Θέλω να πεις όσον αφορά το ύψος, αλλά εντάξει, όχι, το καλύπτει. Όσον αφορά τον Παπαπέτρου. Η προσποίηση έρχεται και καρφώνει. White. Προϋπήρξε το Λαύριο. Μετά πήγε για λίγο στην πρατεία. Μεγάλη καμπύλια από τον Κάντι. Τραχιαία εκπληκτική σπάτη του Αστραγάλου Σανδρός. Ψηλά το φάουλ από τον White. Οποιοςδήποτε μπει μέσα μπορεί να καλύψει το οποιοδήποτε κενό. Τον οποίο μας δοκιμάζει. Μείον για το... Δεν βλέπω και στον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Μάλλον για θεραπεία. Εδώ το κάρφωμα. Εδώ ο Νέντοβιτς Σανδρός. Στημένος, αμαρκάριστο, σουτάρι, ευστοχή. Για τον Γκρέι που κάνει φάουλ. Σανδρός. Έρχεται ο White. Βασιλόπουλος. Passing game στην περιφέρεια. Γκρέι. Ωραίο. Δεν πυροβολεί ασύστολα. Και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα χωρίς να παίζει την άψογη άμυνα, αλλά βοηθάει την ομάδα και με άλλους τρόπους. Αυτό το κλικ είναι ίσως και η συμμετοχή σε ομάδα Ευρωλίγκας. Γκρέι. Το κάνει όμως. Είναι από τις επιλογές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παπαγιάννης δεν ανταποκρίθηκε στο μαρκάρισμα του Τζόνς. Πολύ ωραία. Γκρέι. Απέναντι στον Φώστερ. Ντάμπτιμ εκεί με τον Μίτογλου. Να η έξτρα πας Άρβετς καθυστερεί. Δεν προλαβαίνει ο Μίτογλου. Στο την μπάλα από τα χέρια Μίτογλου σε 7 δευτερόλεπτα. Νέντοβιτς σε δύσκολη θέση. Αστοχή ψηλά ο Σανδρός. Πολύ ωραίο ανάποδο. Γκάντι. Για μένα ο Μάρβιν Τζόνς είναι η αποκάλυψη. Πέντε γουέι στη γωνία στημένος μέσα. 25% με 56% το περιστέρι. Νεμάνια Νέντοβιτς καταπληκτική παρενόχληση του αντιπάλου. Φώστερ εκεί δεν μπορούσε στην σύνδεση. Γκάντι. Ψηλά, Μάρβιν Τζόνς, δεκάτο. Γκρέι. Σκύπασα, δύνατη πλευρά, Βασιλόπουλος. Περιμόνων, Παπαπέτρου στημένος, σουτάρει για τρεις. Απάντηγας. Καράμπελας στα 12 δευτερόλεπτα, όλα για το περιστέρι. Καράμπελας. Εκεί είναι ο Πέτεγουέι στημένος, μέσα. Άξον, Όγκουστ και Μποχορίδη. Παπαπέτρου εναντίον όλων. Τζάκσον, το σκρίν στην μπάλα από τον Παπαπέτρου στα 8 δευτερόλεπτα. Όγκουστ θα καρφώσει. Στη γωνία μοιράζει για τον Αθηναίου. Στα 4 δευτερόλεπτα η πάσα φτάνει στο σκορδί. 5 αγωνιστικά λεπτά σε τέλος τρίτου δεκαλέπτου και τώρα είναι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Ομάδες. Είναι σαφές ότι έχουμε θεματάκια στον Άσο και στο 5. Δείχνει το περιστέρι. Τρομερές άμυνες και ένα παιδί που δεν έπαιξε πολύ. Είναι αποκάλυψη. Δηλαδή, έχει παίξει ακριβώς. Έπαιξε παρά την καλή προθέρμανση. Τζάκσον. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Μποχορίδης. Έρμπολ. Έρχεται ο Φώστερ. Έπαιξε για μια ακόμη χρονιά σε υψηλό επίπεδο. Πέρσι δεν τα κατάφερε μετά τον τραυματισμό στο φιλικό με την εθνική ομάδα. Πέτεγουέι κερδίζει κατά κράτο. Καλώντας παράλληλα τον Όγκουστ να κάνει καλύτερα σκριν για να βγουν τα σουτ. Σανδρός. Εκπληκτικά στον White Hall. Κεφαλίδης από τα αποδυτήρια. Είναι νομίζω σαφές. 67-70 τον εαυτό του και τα πατήματά του και κυρίως την ψυχολογία του ψηλά. Για που μιλάμε για ψυχολογία, Όγκουστ κάνει μια μετροατία γύρισε στον Προμηθέα. Με πολλά μικρά κιλά πάνω του, ενώ εύκολο και θυμίσω θα έχει και άλλη εξέλιξη. Γιατί δουλεύει, δεν μπορεί να παίξει καλή και καλή άμυνα. Ντάμπτιμ εκεί και αφήνουν ελεύθερο κάποιον. Και αυτός είναι ο Βασιλόπουλος. Σουτάρα από μακριά μέσα του. Είναι κίνδυνος θάνατος. Τζάκσον έρχεται από κοντά. Θυμός, βέβαια. Όχι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα στο τρίποντο από το περιστέρι. Και 23% Παναθηναϊκός. Έτσι. Αθηναίου ψάχνει στήριγμα με στη ρακέτα. Προτιμάει τον Πέντε από μακριά. Και κάνει... Αυτό σημαίνει ότι όλα μετράνε από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό και σε άμυνα και σε επίθεση. Νέντοβιτς είναι τέρα. Γκάντι. Φρυτά ο Βασιλόπουλος. Passing game. Προσποίηση από τον Γκρέι. Μεγάλη καμπύλη. Καθόλου δηλαδή. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ. Ναι, δεν είχε ρυθμό. Έτσι. Σανδρός. Θα δούμε. Τρος. Έρχεται και καρφώνει ο Μίτο. Γκάντι. Γκριγάει ο Νέντοβιτς. Στον τους ψηλούς. Πέντε γουέι. Ήτς μας... Ναι, ναι, εντάξει. Σανδρός δεν το τολμάει αυτή φορά. Παίρνει την εσωτερική. Έχει γίνει φάουλ. Έξι τρίποντα. Δηλαδή 2 στα 13. Ούτε τώρα. White προσπαθεί. Μίτολου μάχεται. Εκεί που βγάζει την μπάλα είναι ο Νέντοβιτς. White βρίσκει το κεντρικό διάδρομο αεροπλανικό. Είναι σκοράρει κατά ρηπάς τέλος πάντων.
Κάντι. Φάουλ και θα πάμε σε βολές. Βέβαια θα κοιτάξουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τους παίκτες που είναι και καλύτερος. Δεν το κάνει ο Σάνδρος, το φοβάται. Θα το κάνει τώρα και δεν θα δικαιωθεί. Αλλά ήταν δίπλα διαιτητής. Ναι. Έχει φτάσει 11 πόντους και τώρα 12. Ίσως ο καλύτερος. Και Μίτογλου που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως πεντάρι σε αυτή τη μία στο σπορτ. Πέντε γουέι, τάπα από το... Μπορεί να βγει έξω και να σουτάρει, πέντε γουέι. 82. Πέντε γουέι μέσα. Κακή εμφάνιση σήμερα, αλλά ξαναλέω, έχει δικαιολογία. 50 δευτερόλεπτα. Βασιλόπουλος, φάουλ. Βασιλόπουλος προς το καλάθι. Νεμάνια Νέντοβιτς μαρκαρισμένος αυστηκτικά. Ψάχνουν όλοι τον Νέντοβιτς τώρα, έτσι. Ναι, και το Περιστέρι. Καλά, νομίζω πρώτα κερδίζει το Περιστέρι, από σήμερα είναι αυτή. Εγώ θα ήθελα ίσως και το τρίτο δεκάλεπτο να έχει το κλειδί του παιχνιδιού. Δηλαδή πήγε καλύτερα, πολύ καλύτερα από εκεί. Άμυνα από μπροστά καταπληκτική από τον Πέτεγουέι. Γκρέι, να δει πάλι τον Όγκουστ. Γκρέι στη γωνία, είναι μέσα.